Στη Βουλή τοποθετήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Άρτας Γιώργος Στήλιος για τη συμφωνία με τα Σκόπια. Στην ομιλία του ο κύριος Στήλιος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Η συμφωνία είναι κακή και ασταθής γιατί αναγνωρίζει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Δημιουργεί προηγούμενο, αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας, αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Η εξέλιξη αυτή είναι απαράδεκτη διότι η αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας αποτελεί τη ρίζα του σκοπιανού αλυτρωτισμού. Ο εθνικισμός της γείτονος χώρας βρίσκει με την παρούσα συμφωνία πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί». Αναγνωρίζεται τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία. Δημιουργείται τετελεσμένα και προηγούμενο. Αναγνωρίζεται την ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας. Αναγνωρίζεται την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Η εξέλιξη αυτή είναι απαράδεκτη, διότι η αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας αποτελεί τη ρίζα του σκοπιανού αλυτρωτισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απολύτως ψευδές ότι η κυβέρνηση πέτυχε να δεσμεύσει τα Σκόπια με το λεγόμενο «έργα όμνες», δηλαδή ένα όνομα για όλες τις χρήσεις και έναντι όλων. Πρόκειται για συμφωνία απάτη για το «έργα όμνες» και εξηγούμε γιατί. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1, ο όρος «Σεβέρνα Μακεντόνιτσα» δεν υπάρχει στο κείμενο. Πουθενά δεν προκύπτει ότι η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιεί αμετάφραστο το συγκεκριμένο όρο. Στην παράγραφο 10, στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι για τα επίσημα έγγραφα που προορίζονται για διεθνή χρήση, η αλλαγή του ονόματος θα γίνει εντός 5 ετών. Στην παράγραφο 3 θήτα, μετατίθεται για το μέλλον και η διευθέτηση των εμπορικών ονομασιών και σημάτων και επωνυμιών. Και η μόνη αλλαγή που πέτυχε η κυβέρνηση αφορά τις πινακίδες των αυτοκινήτων στις οποίες θα μπουν οι κωδικοί NM και NMK. Στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι κάθε χώρα θα ερμηνεύει τον όρο Μακεδονίας και Μακεδόνας κατά βούληση. Σύμφωνα με το άρθρο 8 στην παράγραφο 5 θα συσταθεί διεπιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάσει τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας και των δύο χωρών ώστε να αρθρούν οι αλυτρωτικές αναφορές. Άρα υπάρχουν και στα δικά μας συγγράμματα αλυτρωτικές αναφορές. Η κυβέρνηση ψεύδεται. Αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα ακυρώσει τη συμφωνία και το πρωτόκολλο ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αν τα Σκόπια αθετήσουν τη συμφωνία, η πρόσκληση ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν ακυρώνεται, αλλά η διαφορά παραπέμπεται για διαπραγματεύσεις στον ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, επεσήμανε σε άλλο σημείο της ομιλίας του κ. Στήλιος. Το ξαναλέω, φέρατε μια ασταθή συμφωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας κάνουμε όμως μια προβολή της συμφωνίας στο μέλλον. Από πού προκύπτει ότι θα αναπτυχθεί σχέση φιλίας και συνεργασίας με τα Σκόπια στο μέλλον? Θα προστατεύσει η συμφωνία την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της χώρας μας? Έχετε ερωτηθεί μέσα σας ποια δεινά μπορεί να παραχθούν από τη συγκεκριμένη συμφωνία? Έχετε κάποια μελέτη ή δεν θα προκύψει κανένα δεινό? Τα διεθνή κείμενα και οι διεθνείς συμφωνίες, εκτός από την υπογραφή, οφείλουν να εξασφαλίζουν και την εφαρμογή τους. Η συμφωνία έχει μια μακρά χρονική πορεία υλοποίησης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αυτό που λέμε roadmap, πραγματοποίησής της. Τι θα συμβεί αύριο αν τα Σκόπια αλλάξουν στάση? Ποιες είναι οι εγγυήσεις για την πολιτική εφαρμογή της? Υπογράφεται και μετά εξαρτάται από άλλους η υλοποίησή της. Αλλά ας ξεπεράσουμε τις νομικές διατυπώσεις και να περάσουμε στην πολιτική πραγματικότητα και στην πολιτική πρακτική. Είναι ο ΖΑΕΦ ένας μετροπαθής πολιτικός? Διαθέτει την πολιτική εμπειρία και το πολιτικό μέγεθος να επιβάλλει στη χώρα του και στους πολίτες της τα συμφωνηθέντα? Έχει την πολιτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Έχει την πολιτική νομιμοποίηση? Υπάρχει εκτίμηση για τη μελλοντική του πολιτική κυριαρχία? Μήπως οι περισσότεροι βουλευτές των Σκοπίων σήμερα είναι εθνικιστές? Σας το ξαναλέω, φέρατε μια ασταθή συμφωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθετε το ερώτημα, γιατί πρέπει να κλείσει τώρα η συμφωνία? Η Ελλάδα των μνημονίων είναι μια ισχυρή Ελλάδα? Η απικία χρέους, όπως είπε πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σηματοδοτεί μια αδύναμη Ελλάδα για να διαπραγματευτεί
την πιο σημαντική συμφωνία της ιστορίας μας μετά τη μεταπολίτευση. Καταλήγοντας, επεσήμανε, ευημερία έχει ένα έθνος όχι μόνο όταν έχει χρήματα, αλλά όταν διαθέτει συνέχεια πολιτισμική, ιστορική, θρησκευτική. Με απλά λόγια, να έχει παράδοση, δεσμούς και ρίζες. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, θα φύγουμε από τα μνημόνια, θα έρθει η δημοσιονομική ελευθερία και η ανάπτυξη. Συνεπώς, γιατί δεν αφήνετε για το μέλλον, για εκείνη τη χρονική στιγμή, να διαπραγματευτείτε τη συγκεκριμένη συμφωνία? Θέλω να σας θυμίσω το παράδειγμα της Κύπρου. Το σχέδιο ΑΝΑΝ απορρίφθηκε το 2004 από ένα δημοψήφισμα που έλαβε το 76% των κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έλεγαν τότε οι διεθνείς εκπρόσωποι ότι ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν οι αδελφοί μας Κύπροι. Σήμερα, 14 χρόνια μετά, σας κοιτάζω στα μάτια και σας ρωτώ, υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία τότε? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πατριωτική πολιτική σημαίνει να εργάζεσαι για ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες, να προσπαθείς για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να εξασφαλίσεις ευνοϊκότερους όρους συνεργασίας με τις άλλες χώρες. Η έννοια του έθνους προχώρησε την ανθρωπότητα, διότι παρήγαγε ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, δημοκρατία, ανεξαρτησία, ευημερία. Η συμφωνία δεν είναι πατριωτική, διότι μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις και διότι αναπαράγει τον αλυτρωτισμό της γείτονας χώρας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαπράττει ένα εθνικό έγκλημα, αλλά κατά τη γνώμη μου αδιαφορεί για τη ζημιά που προκαλεί. Ενδιαφέρεται μόνο για να εισπράξει καλά λόγια από τους εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών. Υποτιμά τον ελληνικό λαό και λειτουργεί σε βάρος της πατρίδας μας.